Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς όπως έχουμε ήδη ξεκαθαρίσει θα υπερψηφίσουμε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και για τα πρόσωπα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και για τα επιπλέον πρόσωπα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάτι αποδεικνύεται περίτρανα και από τη σημερινή διαδικασία όμως αλλά και από εκείνη της προηγούμενης εβδομάδας είναι πως αν δεν υπήρχε η πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη, καμία συζήτηση, καμιά διερεύνηση τελικά δεν θα γινόταν. Ούτε για τις πολιτικές αιτίες και ευθύνες, ούτε για τις ποινικές ευθύνες οι οποίες αφορούν το έγκλημα αυτό. Άλλωστε, είναι ήδη γνωστό σε όλους πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει απορρίψει τις προτάσεις για προανακριτική που αφορούν ανάμεσα σε άλλους και στελέχη της. Αλήθεια, όσοι ασκήσατε κριτική στο ΚΚΕ δεν το περιμένατε, δεν το ξέρατε. Δηλαδή, τι πιστεύατε ότι θα έκανε η Νέα Δημοκρατία εφόσον η πλειοψηφία που έχει της επιτρέπει να απορρίψει αυτές τις προτάσεις που αφορούν προανακριτική. Τόσο αφελείς είστε. Δεν το πιστεύουμε. Προφανώς και το περιμένατε και γι' αυτό πρέπει να μας εξηγήσετε τι ακριβώς επιδιώκετε. Μήπως επιδιώκατε κι εσείς τη συγκάλυψη ακριβώς επειδή έχετε και εσείς σοβαρές πολιτικές ευθύνες και ξέρετε ότι θα βγουν στη φόρα. Εμείς πάντως έχουμε και άλλους λόγους να το πιστεύουμε αυτό. Καταρχάς, μέχρι να καταθέσει το ΚΚΕ την πρότασή του, πρόταση για προανακριτική ακούγαμε, αλλά πρόταση για προανακριτική δεν βλέπαμε, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον θέλατε απλά να εωρείτε το θέμα στην ατμόσφαιρα για να παίζετε τα μικροκομματικά σας παιχνίδια. Μόλις όμως κατέθεσε το ΚΚΕ την πρότασή του, ξαφνικά επισπεύστηκαν όλες οι διαδικασίες. Αλλά δεν είναι μόνο η καθυστέρηση. Κάνατε πως δεν ακούγατε τις προειδοποιήσεις μας ότι η βέβαιη απόρριψη της πρότασής σας από τη Νέα Δημοκρατία θα οδηγήσει σε οριστικό ενταφιασμό της έρευνας, τουλάχιστον για τα συγκεκριμένα πρόσωπα και αδικήματα, αφού ο κανονισμός της Βουλής απαγορεύει να κατατεθεί ξανά τέτοιο αίτημα. Αυτό βέβαια είναι σοβαρή ευθύνη πρώτα απ' όλα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, χρεώνεστε από κοινού την άρνησή σας στην πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση για να καταργηθεί εξ ολοκλήρου ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ώστε να μην εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία η δίωξή τους, αλλά να μπορούν να δικάζονται όπως ο κάθε πολίτης. Και τώρα έρχεστε εδώ και παριστάνετε ότι μαλώνετε και μεταξύ σας. Είστε το τρίγωνο της συμφοράς, του κουκουλώματος και της συγκάλυψης. Τα τρία συνεταιράκια και στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα στη στάση του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μόνο ότι με το να αρνείστε την πρόταση για εξεταστική αρνείστε τη δυνατότητα αναζήτησης πολιτικών ευθυνών για το έγκλημα που κατεξοχήν συνδέεται με πολιτικές αποφάσεις και κατευθύνσεις αφού αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές της χώρας. Εσείς πάτε να συγκαλύψετε και τις τυχόν ποινικές ευθύνες, περιορίζοντάς τες στο ζήτημα της κακοδιαχείρισης των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε κάνει Ευαγγέλιό σας το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο και εμείς φυσικά το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και θέλουμε να ερευνηθούν όσα αναφέρει, αλλά δεν το θεωρούμε και κανένα θέσφατο. Άλλωστε, ξέρουμε πόσες και πόσες φορές η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκαλύψει σκάνδαλα και φυσικά δεν τις έχουμε και καμιά εμπιστοσύνη. Για πείτε μας όμως και κάτι ακόμα.
η κακοδιαχείριση των χρημάτων για τη Σύμβαση 717 δεν θα υπήρχε και χωρίς να έχει συμβεί το έγκλημα των Τεμπών. Φυσικά και θα υπήρχε, αφού αυτή η Σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2016 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Όμως για το ίδιο το έγκλημα, αυτό το έγκλημα που έχει 57 νεκρούς στην πλειοψηφία τους νέους ανθρώπους, ποιες είναι οι ποινικές ευθύνες που προτείνεται να διερευνηθούν? Καμία απολύτως, είναι η απάντηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα το παραδέχεται, έμεσα βέβαια, και γι' αυτό λέει ότι θα φέρει και άλλη ξεχωριστή πρόταση για το έγκλημα. Εμείς λοιπόν υπερψηφίζουμε όλες τις προτάσεις, γιατί θέλουμε να διερευνηθεί οτιδήποτε μπορεί να διερευνηθεί και με οποιονδήποτε τρόπο. Ευτυχώς όμως που το ΚΚΕ κατέθεσε πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία έγινε δεκτή από τη Βουλή και θα γινόταν φυσικά δεκτή και χωρίς τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που το γνώριζε η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό είχε τη συγκεκριμένη στάση, όπως όλοι σας γνωρίζετε. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε η απόλυτη συγκάλυψη. Όχι ότι έχουμε και αυταπάτης για τα όρια που έχει και αυτή η Εξεταστική Επιτροπή που φτιάχτηκε, όπως και τόσες άλλες στο παρελθόν, με δεδομένη την πλειοψηφία που υπάρχει. Όμως, τουλάχιστον το θέμα του εγκλήματος των Τεμπών θα παραμείνει ψηλά όσο προχωρούν και οι ποινικές διαδικασίες με βάση την μήνυση των συγγενών των θυμάτων. Και θα έχουμε την ευκαιρία, τουλάχιστον από τη μεριά μας, να αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες και τους ενόχους για το έγκλημα. Να αναδειχθούν όλες οι πλευρές, και αυτές είναι βέβαια πάρα πολλές. Δείτε ένα παράδειγμα. Στις λίγες μέρες που πέρασαν από την προηγούμενη συζήτηση μέχρι σήμερα, υπάρχουν αρκετές νέες εξελίξεις. Υπάρχει εισαγγελική εντολή για έρευνες στα συντρίμμια των βαγονιών και υπάρχουν ευρήματα. Χθες είχαμε περιστατικό εκτροχιασμού τρένου του προαστιακού της Hellenic Train στην Πάτρα με 72 επιβάτες, ευτυχώς χωρίς θύματα. Βλέπετε ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι εδώ, παρόντες. Πού θα συζητηθούν αυτά και άλλα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν? Με τη δική σας πρόταση δεν θα συζητηθούν πουθενά. Μάλιστα και ορισμένοι εδώ μέσα ηρωνευτήκατε την πρότασή μας, γιατί λέτε μας πάει πολύ πίσω στο 1997. Μα αγαπητές μου κυρίες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που ήσασταν εισηγήτριες σήμερα εδώ στην Ολομέλεια, δεν είναι η πρόταση του ΚΚΕ που μας πάει στο 1997. Η πολιτική όλων σας για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων μας πάει τότε, αφού τότε ψηφίστηκε ο πρώτος σχετικός νόμος και ακολούθησαν όλοι οι άλλοι όσους αναφέραμε αναλυτικά και ονομαστικά και μας οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Πώς θα αναζητήσουμε δηλαδή τις πολιτικές ευθύνες αν δεν πάμε στο σημείο εκκίνησης της εφαρμογής αυτής της πολιτικής που εμείς, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, όλη η ελληνική νεολαία που βγήκε και μαζικά στους δρόμους πριν λίγους μήνες, θεωρούμε ένοχοι? Η Νέα Δημοκρατία ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί με το πολιτικό περιεχόμενο της πρότασης του ΚΚΕ, ενώ ειδικά το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνατε λες και σας πάτησαν τον γκάλο επειδή αποδίδουμε ευθύνες και στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις πολιτικές σας. Και τι δεν ακούσαμε? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ιδιωτικοποίηση δεν έχουν καμία σχέση με το έγκλημα των Τεμπών, ότι αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή που μας επιβάλλει να έχουμε κανόνες ασφαλείας, ότι μας κυνηγάει μάλιστα επειδή δεν τους στηρούμε και άλλα. Αλήθεια, έτσι είναι? Από πού ξεφυτρώσατε εσείς που τα λέτε όλα αυτά? Από ποιο περιστερό να πετάξατε? Δεν ξέρετε τάχα ότι το σύγχρονο σύστημα τηλεδιοίκησης ERTMS υπάρχει εγκατεστημένο
μόλις το 13% του δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών της. Δεν καταλαβαίνετε πως όταν ο σιδηρόδρομος τεμαχίζεται σε πολλά κομμάτια, όταν έχει σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα πολλές διαφορετικές εταιρείες, πολλούς εργολάβους, το ίδιο το δημόσιο, και όλους αυτούς να λειτουργούν με κριτήριο και τα συμφέροντά τους, που πολλές φορές είναι και αντιτιθέμενα μεταξύ τους. Έχεις την τέλεια τελικά συνταγή κινδύνου για μια τραγωδία σαν αυτή που ζήσαμε στα Τέμπη? Αυτή ακριβώς είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο που επιλέγουμε εμείς, όχι μόνο δεν αθωώνουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θέτουμε τις ευθύνες της στις πραγματικές τους διαστάσεις. Γιατί αυτή η πολιτική δεν πέφτει μόνη της από τον ουρανό. Χρειάζεται μια κυβέρνηση σε κάθε χώρα για να την υλοποιήσει. Και η Νέα Δημοκρατία είναι φανατικός υπερασπιστής της, τόσο τα τελευταία 4,5 χρόνια που κυβερνά, όσο και στο παρελθόν που κυβέρνησε ξανά. Άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά σας είναι ότι έχετε και εσείς ευθύνες. Γιατί τα ίδια ακριβώς έχετε υπηρετήσει και εσείς του ΠΑΣΟΚ και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι μένετε στο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι φεύγετε από αυτόν, ανεμίζοντας μάλιστα τη σημαία της υπεράσπισης της μνημονιακής διακυβέρνησης 2015-2019, και θέλετε οι ευθύνες ακριβώς όλων σας να κρυφτούν. Ακούγαμε τον κύριο Ανδρουλάκη και νομίζαμε ότι ακούμε κάποιον εκπρόσωπο της Κομισιόν εδώ μέσα. Δεν μας κάνει βέβαια εντύπωση. Είναι γνωστές οι σχέσεις του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων με τα διάφορα λόμπι των Βρυξελών. Και τελικά, πού καταλήγετε όλοι σας? Δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για το παράνομο ρουσφέτη του Σταθμάρχη. Για δείτε λοιπόν ποιος ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία, που από την πρώτη στιγμή πήγε να μας πείσει ότι το πρόβλημα αρχίζει και τελειώνει σε ένα Σταθμάρχη. Τον ακούσαμε επίσης τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι το ΚΚΕ έδωσε σανίδα σωτηρία στη Νέα Δημοκρατία. Κάνατε λάθος βέβαια. Και μείνατε μόνοι σας μέσα στη Βουλή, αφού όλα τα κόμματα, εκτός από εσάς, του ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν την πρόταση του ΚΚΕ την προηγούμενη εβδομάδα. Μήπως ήθελαν όλοι εδώ μέσα να δώσουν σανίδα σωτηρία στη Νέα Δημοκρατία και έμεινε μόνο το ΠΑΣΟΚ, μόνο και συνεπές στον αντιδεξικό αγώνα? Γελάνε και τα τρία μνημόνια που ψηφίσατε παρεΐτσα με τη Νέα Δημοκρατία και οι καρέκλες εδώ δεξιά μου, που έχετε καθίσει δύο φορές μαζί σε κυβερνήσεις με την επάρατο. Νομίζουμε ότι ο ελληνικός λαός που μας παρακολουθεί έχει βγάλει συμπεράσματα, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του για τις επιδιώξεις του καθενός και της καθεμιάς. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Αυτή την υπόσχεση αναλάβαμε τον περασμένο Μάρτιο ενώπιον του ελληνικού λαού που διαδήλωνε. Αυτή την υπόσχεση έχουμε αναλάβει και ενώπιον των συγγενών των θυμάτων. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ.